Καλησπέρα, παιδιά. Ονομάζομαι Νίκος, also known as Τζότζος Τερζόγλου και είμαι ο mid laner της Team Φάντασμα. Ποιο είναι το αγαπημένο είδος μουσικής? Αγαπημένο είδος μουσικής. Πριονίδια, hardstyle, τέτοια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι όταν παίζω μου αρέσουν, αλλά γενικά δεν έχω θέμα. Θα ακούσω διάφορα και pop και techno και house. Τα ελληνικά η αλήθεια είναι δεν μου αρέσουν. Ό,τι πιάσεις είναι καλό. Αγαπημένος καλλιτέχνης. Αγαπημένος καλλιτέχνης. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω αγαπημένο καλλιτέχνη. Μια ταινία έτσι αγαπημένη. Περίμενε, πρέπει να το σκεφτώ αυτό, που την έχω δει πολλές φορές. Γενικά έχω 2-3 ταινίες τώρα στο μυαλό μου, αλλά δεν μου έρχονται τα ονόματα. Αλλά κυρίως βλέπω ανιμάκια και αυτά. Γενικά έχω μεγαλώσει με Dragon Ball και αυτά, αλλά τελευταία αυτά τα Demon Slayer, τα Attack on Titan είναι λίγο πιο εντυπωσιακά όσο πάει ο καιρός. Κάποιο αγαπημένο φαγητό, κάτι. Αγαπημένο φαγητό θα έλεγα κοτόπουλο. Ό,τι έχει να κάνει με κοτόπουλο, είτε είναι φτερούγες, είτε είναι μπούτι, ό,τι μου το φέρει θα το τσακίσω. Από πού προκύπτει το Salmon and Lake? Ωραία, θα τα πω όλα, θα τα αποκαλύψω. Παλιά όταν ήμουν μικρός δεν πρόσεχα πάρα πολύ, ήμουν κακό παιδί. Είχα φάει τιμωρία από το παιχνίδι τέλος πάντων, τώρα είμαι reformed, έχω μάθει από τα λάθη μου. Ο αδερφός μου τέλος πάντων έπαιζε με αυτό το nickname και με το που έφαγα την τιμωρία του λέω για φέρε εδώ πέρα να δοκιμάσω και κάπως έτσι μέσα από τον αδερφό μου το λένε Γιώργο, το έβαλε Τζότζος, το κράτησα εγώ. Μετά έγιναν τα αρχηγικά ντουο παλιά και ψηλό έμεινε το όνομα κάπως έτσι. Πάμε τώρα, θα σου δώσω 3 παίκτες και θέλω να με τους χωρίσεις σε start, bench και cut. Prime Bjergsen, Prime Cups, Prime Perks. Αυτό είναι πολύ δύσκολη, αλήθεια είναι. Δεν θέλω να κόψω με τίποτα κανέναν, αλλά θα ξεκινούσα start το Gaps, θα έκανα bench τον αγαπημένο μου Bjergsen και cut, ντρέπομαι που το λέω, αλλά θα έκανα τον Perks με μισή καρδιά. Θα σου δώσω τώρα και ένα άλλο δύσκολο. Delete, nerf, buff για τους παρακάτω champion. Γεια σου, γιώνε. Αχ, τι μου βάζεις τώρα. Λοιπόν, delete θα κάνουμε τον Γιόνε γιατί έχει έρθει με πολύ μαγιά και πάει να πάρει τη θέση του Γιάσου. Ενώ ο Γιάσου έχει παραπάνω history. Παφ σίγουρα το Ζεντάκο να κάνει one stone του πατά ούλτι, όλος να τρώει disconnect από την οθόνη να πεθαίνει. Nerf θα κάνουμε τον Γιάσου. Τώρα είναι δύο σενάρια. Λοιπόν, προτιμάς perfect CS το 10 ή 2-0 με χαμηλότερο score. Η αλήθεια είναι ότι το OCD μου χτυπάει κόκκινο, οπότε θέλω το perfect CS το 10. Άμα μου έλεγες 5-0 και πάνω θα διάλεγα το 5-0, αλλά το 2-0 δεν μ' άρεσε. Ποια είναι μια στιγμή του Greek Legends που σου έχει μείνει εντυπωμένη? Ήταν η μητελική versus τη Γουλουτζού που χάναμε 2-0, το κάναμε reverse sweep και θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ένα παιχνίδι που κάνω outplay με τον Victor, τον Bananito και τον Vaena με Tristana, Lucian, με το stopcoach, ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Και επίσης πολύ χαρακτηριστικό ήταν το 5 kill που είχαν κάνει τα παιδιά ο Λέβη και ο Golden Toast στο τέλος που τους έκαναν 2v5 με Μπράουν και Κάισα εκεί πέρα. Σκέψου, τα παιδιά πήρανε 5 kill ενώ είχαν εμένα να τρελαίνομαι και να ουρλιάζω μετά το double kill, ξέρω εγώ. Ήτανε πολύ ακραίο αυτό.